για τον καρκίνο του μαστού, αυτό που θα λέγαμε είναι ότι το βλέπουμε και σε νεότερες ηλικίες, είναι συνολικά αυξημένα. Ένα ποσοστό έρχεται καθυστερημένα, ειδικά γιατί την περίοδο της πανδημίας παρέλειψε να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό αποκαθίσταται και έτσι μια συνολική εικόνα που υπάρχει παγκόσμια της βελτίωσης της επιβίωσης από τον καρκίνο του μαστού, νομίζω ότι ισχύει και για την Ελλάδα. Πια μπορεί να έχουμε περισσότερα περιστατικά, αλλά όλο και περισσότερες ασθενείς τον ξεπερνούν και επιβιώνουν, έχοντας μια ανάμνηση ότι πέρασαν και από αυτό το στάδιο και διατηρώντας όμως, η αλήθεια είναι, πάντα το φόβο ότι κάποια στιγμή μπορεί να τους ξαναεπισκεφτεί. Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας τομέας στον οποίο οι εξελίξεις από πλευράς θεραπευτικής είναι έντονες τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς έχουμε πολύ περισσότερα όπλα στη φαρέτρα μας σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εμβόλιο όχι, ακόμη είναι πολύ προώρο, παρόλο που υπάρχει συνεχώς μια αναζήτηση σε αυτό το επίπεδο, αλλά από πλευράς θεραπείων, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, είναι πολλοί παράγοντες που έχουν μπει έχουν τεθεί στη διάθεση της ογκολογικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια και βελτιώνουν την επιβίωση αυτών των αρρώστων. Το συνέδριο είναι πάντα πολύ θεματικό. Προσπαθεί να καλύψει όλες τις νεότερες τα νεότερα δεδομένα στο θέμα του καρκίνου, προσπαθώντας να καλύψει όλο το φάσμα από την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την θεραπεία στα αρχικά στάδια, τη θεραπεία στα προχωρημένα στάδια, την ανακουφιστική φροντίδα, βάζοντας και θέματα παράλληλα, το πώς η πανδημία και τα δεδομένα της περίοδου επηρέασαν την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών και ποια είναι η βέλτιστη αντιμετώπιση ενός ασθενή, για παράδειγμα, που βρίσκεται στην πορεία πάλης με τον καρκίνο και ταυτόχρονα νοσεί με COVID. Προσπαθούμε να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επιστήμονες, καταρχήν από την Κρήτη αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, να αλληλεπιδράσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να δούμε και πώς η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταπεξέλθει στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών, που δεν μπορεί, γιατί και τα ογκολογικά τμήματα στην Κρήτη, αλλά πιστεύω και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, πιέζονται πάρα πολύ, υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα του προσωπικού, και ιατρικό και νοσηλευτικό και διοικητικό. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα, υπάρχει αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών από τον κόσμο, από τους ασθενείς, και εκεί δυσκολευόμαστε να βρούμε τη χρυσή τομή και να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.